Μετά από μια εβδομάδα χωρίς ταχυδρόμο λόγω γιορτών, ήρθε ο ταχυδρόμος και έφερε νέα πακέτα από το eBay, τα οποία και θα ανοίξω μαζί σας σήμερα. Είναι αρκετά, χρειάστηκε ολόκληρο κυβότιο για να τα κουβαλήσω. Έχω ξεχάσει τι έχω πάρει, έχει περάσει ένας μήνας από τότε, οπότε ευκαιρία να δούμε και να θυμηθούμε μαζί. Βέβαια, επειδή έκανα μια πατάτα και πήγα να το ανοίξω, αλλά το βίντεο δεν δούλεψε προς χάρη μου, το ένα θα το δούμε λίγο ψηλό ανοιχτό. Δεν πειράζει, μην αγχώνεστε, ούτως ή άλλως για την πλάκα μας γίνεται όλο αυτό. Λοιπόν, το πρώτο πακέτο είναι αυτό εδώ και είναι μια λεντολιχνία, μια ταινία LED στην ουσία. Τώρα τελευταία με τον αδερφό μου έχουμε αρχίσει και ασχολούμαστε με τα LED και μπορώ να πω ότι έχω καταενθουσιαστεί, κάνουμε διάφορες πατεντούλες, οπότε το πρώτο πράγμα που ήρθε ήταν αυτό εδώ, μια λεντοτενία. Πολύ φθηνή τιμή, νομίζω ότι χτυπήσαμε σε προσφορά γύρω στα 2 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα είμαι λίγο πιο φωνακλάς γιατί το μικρόφωνο μου είναι λίγο πιο μακριά λόγω του setup και ελπίζω να μ' ακούτε. Έκανα τις δοκιμές μου αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Το επόμενο πακέτο είναι αυτό εδώ. Πολλά από τα πακέτα, θα λέτε, μα καλά αρέσει, δεν διαβάζει τα πακέτα, τι έχουν πάνω. Πολλοί από τους πολιτές δεν γράφουν πάνω στα πακέτα τι στέλνουν, απλά και είναι Κινέζικα τα περισσότερα. Οπότε, Κινέζικα δεν έχω μάθει ακόμα, γι' αυτό μην έχετε τρελές προσδοκίες από μένα. Για να δούμε τι άλλο έχει μέσα μπαχτσές. Λοιπόν, εύθραυστο φαίνεται. Επίσης την προηγούμενη φορά θυμάστε είχε πολλά νηδριακά. Αυτή τη φορά δεν νομίζω να έχει τόσο γιατί ο αδερφός μου δεν έχει παραγγείλει τόσο πολλά πράγματα. Αν και πάντα μπορεί να με διαψεύσει. Wow, ήρθε. Λοιπόν, αυτό εδώ, ευκαιρία να σας δείξω κιόλας, είναι ένα κάτι το οποίο το θέλω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επειδή έχω συλλογή από πένες, ήθελα να δοκιμάσω μία πένα στην οποία βάζεις και βγάζεις τις μύτες και απλά τη βουτάς στο μελάνι και γράφεις. Αυτό εδώ το πραγματάκι το βρήκα γύρω στο 1 ακόμα κάτι ευρώ και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δοκιμάσω και να δω τι λέει, κατά πόσο. Αυτό είναι κυρίως για σχέδιο και για καλλιγραφία. Επειδή τώρα τελευταία ασχολούμαι και με αυτό το αντικείμενο και θέλω λίγο να το δω πώς πάει. Και επειδή είμαι, σας είπα, τρομερά μεγάλος συλλέκτης σε θέμα ό,τι αφορά τις πένες, ήθελα να δοκιμάσω και αυτό. Ήταν το πιο φθηνό που βρήκα στην αγορά ως αρχάριος, να δω τι παίζει. Είναι μια πολύ καλή προσφορά. Απλά βουτάς μελάνι, στο μελάνι το βουτάς μάλλον και γράφεις συνέχεια. Οπότε δεν νομίζω να έχετε θέμα με το συγκεκριμένο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν περίμενα ότι θα έρθει τόσο γρήγορα. Πάμε στο επόμενο. Επίσης, όσοι βλέπετε τα βίντεο, που θα βλέπετε αρκετοί, πείτε μου αν θέλετε κάποια στιγμή να σας δείξω και τι και πώς λειτουργεί το θέμα πένα και τι είδη πένα υπάρχουν. Νομίζω ότι είναι αρκετά ωραίο θέμα. Μπορεί να μην ασχολούμαστε με τεχνολογία, αλλά νομίζω ότι κάποια τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα που ήρθε, το τρίτο πράγμα μάλλον που ήρθε, είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ έχω δείξει και σε, νομίζω όταν θα βγει αυτό το βίντεο, θα έχει βγει ήδη το PC Mangas που θέλω να βγάλω. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι ροδέλες, τις οποίες βάζουμε κάτω από το μηχανικό πληκτρολόγιο για να κάνουμε λίγο περισσότερο ησυχία, κάνει silence το μηχανικό πληκτρολόγιο. Στην ουσία μπαίνουν κάτω από τα κουμπιά και όταν πατάμε απλά δεν ακούγεται τόσο έντονα ο ήχος. Έχω ετοιμάσει ήδη ένα επεισόδιο PC Mangas, είμαι στο μοντάζ ακόμα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το βίντεο. Ελπίζω ότι την ώρα που θα βλέπετε αυτό το βίντεο να έχει βγει ήδη ο PC Mangas που έχω στο μυαλό μου. Περιμένω κάποιες φωνές ακόμα από το φίλο Δημήτρη για να τελειώσουμε. Τρομερό προϊόν. Εδώ Ελλάδα έχει 12 ευρώ. Δεν θα το βρείτε. Γύρω στα 9 με 12 ευρώ. Στο εξωτερικό το βρήκαμε 90 λεπτά. Ναι. Νομίζω ότι το value το βγάζει. Και αυτές τις έχω πιο πολύ τώρα έτσι όπως τις βλέπω για backup. Γιατί έχω βάλει ήδη τις προηγούμενες ροδέλες. Έχω φτιάξει το πληκτρολόγιο μου. Όσοι έχετε μηχανικά πληκτρολόγια με κόκκινους και μαύρους διακόπτες θα σας βολέψει περισσότερο από ότι με μπλε και με καφέ. Γιατί αν πατάτε πάρα πολύ τα πλήκτρα σας, τότε θα δείτε ότι κάνει λίγο περισσότερη ησυχία. Γιατί στην ουσία ο θόρυβος στους μπλε και στους κόκκινους διακόπτες δεν είναι από το διακόπτη, αλλά από το τάκ-τάκ που κάνει όταν τερματίζει το κουμπί. Οπότε με αυτά το κουμπί δεν τερματίζει ποτέ και είναι λίγο πιο ήσυχο. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχει έρθει. Αυτό εδώ, αυτό θα το ανοίξω με μαχαίρι. Είμαι περίεργος να δω τι έχει μέσα.
Να σας πω, αυτό που με εντυπωσιάζει στο eBay είναι ότι πολλά από αυτά έρχονται τέλεια πακεταρισμένα. Έχω μαζέψει πόσους αφρούς. Λοιπόν, και αυτό εδώ, όπως βλέπουμε, όλους παραδόξως πολύ ωραία συσκευασμένο, είναι μία θήκη για να... Στην άκρη αυτό, κάτσε κάτω. Λοιπόν, είναι μία θήκη για να βάζουμε μέσα τα ακουστικά μας. Πολύ πρακτικό αν ταξιδεύετε συχνά και μετακινήσετε και θέλετε να τα έχετε καθαρά και τακτοποιημένα τα ακουστικά σας. Σας έδειξα στο PC Manga τον πρώτο που βγήκε πώς να τα φτιάχνετε με βέλκρο. Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος για να βάζετε τα ακουστικά σας μέσα και να μην λερώνονται ή σκονίζονται ποτέ αφού τα τυλίξετε με το βέλκρο σας. Πολύ φθηνό και αυτό, νομίζω γύρω στα 70 λεπτά το βρήκα, αν και οι τιμές τους ανεβοκατεβαίνουν. Πάμε στο επόμενο να δούμε τι είναι. Πολλά από αυτά και όταν τα πιάνεις, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι και πώς είναι μέσα. Λοιπόν, το επόμενο πακέτο είναι αυτό. Σήμερα επειδή γίνεται ένας χαμός εδώ, πραγματικά είναι μέτρησα 9 πακέτα, οπότε ξέρετε, το μέρος είναι λίγο περιορισμένο. Λίγο προσπαθώ να είμαι όσο πιο προσεκτικός γίνεται. Αυτό εδώ τι είναι. Α, λοιπόν. Αυτό εδώ και θα το δείτε και σε έναν από τους επόμενους PC Mages που θα βγούνε. Είναι μια πολύ ωραία θηκούλα στην οποία βάζουμε μέσα τις SD κάρτες μας, η οποία παίρνουμε δύο adapters για SD, νομίζω είναι για Sony adapter και για SD και εδώ πέρα μπαίνουν οι μικρούλες SD καρτούλες μας. Πάρα πολύ καλό, πρακτικό. Όσοι θέλετε και ταξιδεύετε και έχετε πολλούς SD καρτούλες, μάλλον έχετε πολλές SD καρτούλες και θέλετε να τις χρησιμοποιείτε, είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, τη συνιστώ. Τώρα τελευταία μπήκα και εγώ στο χορό και νομίζω ότι είναι αρκετά καλή φάση. Το επόμενο πακέτο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει αυτό εδώ. Το μεταξύ έχω γεμίσει τον κόσμο όλο με σακούλες, αλλά δεν πειράζει. Wow, ήρθαν κιόλας. Λοιπόν, αυτά εδώ, όλες παραδόξως ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ. Θα ανοίξω το ένα από τα δύο γιατί είναι δύο στον αριθμό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μια πολύ ωραία θήκη στην οποία βάζετε μέσα τις πένες σας. Λοιπόν, τις πένες σας, τα στυλό σας, η συγκεκριμένη είναι από δέρμα. Βλέπετε εδώ και τις σφραγίδες όλες που έχει από το από αυτούς που τις έφτιαξαν πάρα πολύ ωραία. Η υφή της είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι κανονικό γνήσιο δέρμα. Την πήρα τη συγκεκριμένη 2 ευρώ. Και 2 ευρώ αυτή 4. Τις πήρα γιατί σας είπα ότι έχω συλλογή με πένες και θέλω να. Επειδή τώρα σκοπεύω να κάνω κάποια ταξίδια, θα ήθελα να τις έχω μαζί μου. Γιατί τώρα τελευταία γράφω πάρα πολύ με πένα. Θα ήθελα να τις έχω μαζί μου και να μπορώ να τις χρησιμοποιώ χωρίς να φοβάμαι πού θα τις βάλω, πώς θα τις τακτοποιήσω. Και επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και για οτιδήποτε άλλο για στυλό θέλετε. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ποιοτική θήκη θα έλεγα. Δεν την περίμενα τόσο καλή. Κακά ψέματα. Λοιπόν, απλά θέλει λίγο στρώσιμο μέχρι να βρεις το πώς θα τη φτιάχνεις, δεν είναι τίποτα. Πάρα πολύ καλή. 2 ευρώ αυτή και πήρα 2 γιατί έχω αρκετές πένες και θέλω να τις τακτοποιώ. Περνάμε στο επόμενο πακέτο και βλέπω ότι σιγά σιγά ελαττώνονται τα πακετάκια που έχω μαζέψει εδώ. Έχω αφήσει τα πιο μεγάλα για το τέλος. Φυσικά θα το ανοίξω με μαχαίρι και αυτό. Απλά το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ το σκοτώ και δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά λοιπόν, αλλά είναι το προστατευτικό, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, να σπάει και αυτό στην άκρη. Τώρα τι είναι. Α, λοιπόν, αυτό εδώ και γι' αυτό φταίει ο Δημήτρης, ο Δούνας, ο οποίος ή αλλιώς Evergamer, ο οποίος μου το πρότεινε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μια συσκευή η οποία έχει όπως βλέπετε ένα USB εδώ. Ελπίζω η κάμερα δεν έχει photo focus, το έχω βγάλει γιατί μου κάνει νερά τώρα τελευταία και μου σπάει λίγο τα νεύρα στα βίντεο. Έχει μια μανιβέλα και τίποτα άλλο. Α, έχει και ένα μικρό φακό. Και καθώς αυτό λοιπόν
το ανάβεις, είναι ένας φορτιστής χειρός. Δηλαδή, τι γίνεται. Συνδέω το κινητό μου, συνδέω το οτιδήποτε έχω εδώ πάνω και καθώς το γυρίζω, όπως βλέπετε δείχνει η λιχνία ότι ανάβει, αρχίζει να φορτίζει το κινητό, αρχίζει να φορτίζει το MP3 μου. Βέβαια, εντάξει, μην φανταστείτε ότι θα κάθομαι το γυρνάω 15 εκατομμύρια ώρες και θα φορτίζω τα πάντα. Απλά είναι για κλήσει ανάγκη. Α πούμε, σε περίπτωση που πα στην εξοχή και ξεμείνει η αδερφέ από μπαταρία και δεν έχει το energy pack σου μαζί ή το battery bank σου μαζί. Και θε να πάρει μια κλήση, κάτι συνέβη και δεν έχει μπαταρία. Είναι μια καλή εναλλακτική, το συνδέει στο κινητό και αν το γυρίσει λίγη ώρα, στην ουσία πετυχαίνει να φορτίσει το κινητό σου. Είναι μια πολύ ωραία συσκευούλα. Το πήρα πιο πολύ για την πλάκα να δω πώ είναι. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Καλά, ναι, πώς θα προλάβω να το χρησιμοποιήσω, δεν έχω δει να το χρησιμοποιούν, αλλά είμαι περίεργος να δω πώς θα πάει. Λοιπόν, πολύ χρήσιμο κατ' εμέ σε περιπτώσεις ανάγκης. Θα μου πεις, καλά, κάθεσαι όλη μέρα μέσα. Σας λέω, καλοκαίρι έρχεται, παραλίες έρχονται, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Το έχεις μες στο αμάξι σου και το αφήνεις σε περίπτωση ανάγκης. Αφού το σπάσω, βέβαια. Και πάμε τώρα. Σε ένα μεγάλο πακέτο, αυτό δεν είμαι σίγουρος αν είναι δικό μου ή του αδερφού μου. Σήμερα τον κέρδισα κατά κράτος, γιατί τα περισσότερα είναι δικά μου. Αλλά, για να δούμε. Α, λοιπόν. Ναι, αυτό είναι το αδερφού μου. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ το πράγμα, Made in Japan, μάλλον, γιατί είναι μεγάλος εισαγωγές προϊόντων ενιδρίων από την Ιαπωνία. Λοιπόν, για το ενιδρίο του. Αυτό είναι ένα ωραίο βουρτσάκι. Βέβαια δεν είναι για να πλένετε την πλάτη σας. Είναι ένα ωραίο βουρτσάκι το οποίο καθαρίζει στα τζάμια του ενιδρίου σου, ώστε η άλγη που έχει επάνω να καθαρίζεται. Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Νομίζω ότι το ήθελε εδώ και καιρό τουλάχιστον, γιατί τώρα τελευταία έχει βγάλει άλγη το ενιδρίο, οπότε πρέπει να το καθαρίσει κάπως. Made in Japan. Όπως βλέπετε από eBay υπάρχουν πολύ καλές προσφορές, ειδικά για όσους ασχολείστε με ενιδρία. Οπότε προτιμήστε το, νομίζω ότι συμφέρει. Και πάμε τώρα στο τελευταίο. Όπως βλέπετε είναι μεγάλο και μάλλον κατάλαβα τι είναι. Και αν είναι αυτό που κατάλαβα, τότε yes, victory. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Όπως ξέρετε όλοι, χρησιμοποιώ μικρόφωνο. Να δω, είναι. Χα, ναι, είναι. Λοιπόν, χρησιμοποιώ μικρόφωνο. Και έχω φτιάξει δικιά μου αυτοσχέδια βάση, η οποία είναι πολύ ωραία, πολύ βολική. Αλλά τι γίνεται. Όπως βλέπετε τώρα που κάνω το unboxing, την έχω λίγο σε απόσταση, γιατί είναι λίγο άβολη να την χρησιμοποιώ κοντά μου. Επίσης, όταν παίζω και μιλάω στο Skype, είναι η γκουμούτσα μπροστά στο κεφάλι μου, ρε παιδί μου, και δεν μπορώ, δεν βλέπω τι πλήκτρα πατάω. Άντε, πες με το ένα χέρι, συμβιβάζει την κατάσταση. Άμα θέλω να γράψω στο chat, είναι απελπισία. Και είχα μαρκάρει και με την παρότριση και του φίλου Δημήτρη ή Evergamer, έφτασε στα χέρια μου αυτό. Βέβαια, ταλαιπωρημένο, αλλά δεν πειράζει. Πολύ καλά, καταλάβατε. Professional Recording Microphone Stand. Οπότε είναι ένα stand για το μικρόφωνο μας. Το συγκεκριμένο έχει 10 ευρώ. Εδώ Ελλάδα οι τιμές είναι πάνω από 40-50 ευρώ, από όσο ξέρω τουλάχιστον. Το συγκεκριμένο λοιπόν, θα το ανοίξω κιόλας γιατί είναι μια ωραία ευκαιρία να δείξω αυτό εδώ το πραγματάκι. Αν βγει ποτέ. Γεια σας, καλό μου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δεν είναι τεράστιο, είναι αρκετά μικρό. Αποτελείται από ένα μεταλλικό βραχίωνα με ελαττήρια. Τον βλέπετε εδώ πέρα. Ο οποίος ρυθμίζεται. Αυτό που με απασχολεί είναι να είναι σταθερό, αλλά έτσι όπως τον βλέπω, να σας δείξω τώρα, δεν χωράει και όλο στην κάμερα. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορώ να φανταστώ ότι βιδώνει το μικρόφωνο κάπως. Ρυθμίζεται, σφίγγει ο βραχίωνας, δηλαδή μπορείτε να το φτιάξετε. Έχει τη βάση του κάτω που βιδώνει στο γραφείο έπιπλο. Έχει και για το μικρόφωνο, αν και είναι για τέτοια μικρόφωνα, για πιο μικρά μικρόφωνα, δεν είναι για πυκνωτικό, αλλά θα βρω μια, νομίζω ότι γίνεται να το προσαρμόσω. Έχει τις βίδες του εδώ, εντάξει, θα βρεθεί η λύση, δεν είναι θέμα. Έτσι όπως τον βλέπω, μισό λεπτό, να τον ανοίξω κιόλας.
Εντάξει, γενικά για εδώ που το θέλω, μάλλον θα με βολέψει πολύ. Τώρα, έτσι όπως τροποποίησα και το γραφείο, λοιπόν, το συγκεκριμένο, όσοι έχετε μικρόφωνα, πυκνοτικά, οτιδήποτε, εντάξει, σίγουρα οι περισσότεροι χρησιμοποιείτε βάσει γραφείου, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά βολικό. Όλος παραδόξως είναι αρκετά στιβαρό, λαμαρίνα είναι, μέταλλο, αλλά στέκεται. Το θέμα αυτό που με προβληματίζει και θέλω να δω είναι άμα θα κρατάει το βάρος του μικροφόνου. Αλλά έτσι όπως το βλέπω, τουλάχιστον θέλει δύναμη για να κλείσει. Οπότε το μικρόφωνο άνετα θα μπορεί να το κρατήσει σε κάποιο ορισμένο ύψος χωρίς να πέφτει, που είναι το βασικό, γιατί το πυκνοτικό μικρόφωνο είναι αρκετά βαρύ. Για όσους δεν ξέρετε, δεν έχετε δει, είναι πολύ πιο βαρύ από το απλό κλασικό μικρόφωνο, οπότε νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα το βάρος. Αλλά έτσι όπως το βλέπω, δεν θα έχει κανένα απολύτως θέμα. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Το αφήνω εδώ να κλείσω το πλάνο με αυτό. Check Tech Now, ήμουν ο Κώστας. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Και μείνετε συντονισμένοι. Πατήστε ένα subscribe στο κανάλι μας άμα θέλετε να μαθαίνετε νέα unboxing. Γράψτε μας τα σχόλιά σας. Επίσης, γράψτε μου άμα θέλετε να κάνω βίντεο με πένες και με πραγματάκια έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα, λίγο διαφορετικά. Δεν τα βλέπετε κάθε μέρα. Ίσως έχω τη δυνατότητα να σας τα δείξω. Πείτε μου αν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας, Check Tech Now. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.